Κυρίες και κύριοι, σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα σύνθεση για τελευταία φορά. Θεωρώ ότι αυτή η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει λάβει σοβαρές και σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη της πόλης μας. Διατήρησε ένα υψηλό επίπεδο συζητήσεων και εύχομαι και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί στις 31 του μηνός να λάβει εξίσου σημαντικότερες αποφάσεις και να έχει το ίδιο υψηλό επίπεδο συζήτηση. Πραγματικά νιώθω και εγώ συγκινημένος γιατί είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά για μένα πρέπει να είναι και η τελευταία φορά που παίρνω το λόγο δημόσια. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά λογικά αυτό συμβαίνει. Ήθελα να πω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, ότι νομίζω ότι ήταν μια καλή θητεία του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου και της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι η τεράστια πλειοψηφία των θεμάτων ψηφίστηκε ομόφωνα. Κάποια λίγα θέματα, σε κάποια λίγα θέματα υπήρχαν κόντρες και σε αυτά περισσότερο από γυνάτι, να το πω, με την έννοια θυμάστε εσείς τότε, να επιστώρα κάτι το οποίο παρακαλώ να μην συμβεί και στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι ομόφωνα να αποφασίζουν για το καλό της πόλης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και κυρίως αυτούς που δεν θα συμμετέχουν στην επόμενη δημοτική περίοδο για όλα όσα ζήσαμε εδώ μαζί και κυρίως τους επικεφαλείς του κύριο Σούντο, τον κύριο Μυρίδη και τον κύριο Μήτρο που δεν είναι σήμερα εδώ, οι δύο τελευταίοι. Αλλά και να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιες φορές στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης υψώθηκαν οι τόνοι, τουλάχιστον από τη μεριά μου, εντός και εκτός αιθούσης. Σκοπός του δικό μου πάντοτε τουλάχιστον ήταν η πολιτική αντιπαράθεση και μόνο. Και επειδή βλέπω απέναντί μου τον Θόδωρο τον Πέσα, θα ήθελα σε συγκεκριμένη στιγμή βρεθήκαμε σε ένα επίπεδο υψηλής αντιπαράθεσης, να του ζητήσω προσωπικά συγγνώμη. Ό,τι έγινε για μένα είχε μόνο πολιτικό υπόβαθρο και τίποτε άλλο. Όπως και με τον απερχόμενο δήμαρχο, ο οποίος δεν είναι εδώ, δυστυχώς. Ό,τι συνέβη, συνέβη σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και μόνο προσωπικά δεν έχω τίποτε με κανένα. Θέλω επίσης να πω ότι αυτή η περίοδο για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Γιατί ήταν η δεύτερη θητεία μου Δημοτικού Συμβούλου, αυτή τη φορά στη θέση της μείζωνας αντιπολίτευσης. Η παράταξη εκτός Συμβουλίου βρέθηκε ακέφαλη. Είχα το θάρρος να πω μπροστά να αναλάβω τα ενία της παράταξης, αλλά μετά από λίγο καιρό αυτή η παράταξη διχάστηκε, διασπάστηκε και εντός της αιθούσης αντιμετωπίζαμε αυτό το περίεργο σχήμα που πολλές φορές προκαλούσε και τη χλέβη και τις ηρωνίες, κυρίως από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Πράγμα λογικό, βέβαια, στα πλαίσια του πολιτικού, με την απέκταση παιχνιδιού εντός εισαγωγικών. Αλλά θέλω επίσης να διαβεβαιώσω ότι θα σεβαστούμε και εγώ και ο κ. Ανδρέας Καραλαπίδης. Θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα που στάθηκε έτσι, με δημότητα κοντά στην δημοσπάθεια και θα συνεχίζει να στέκεται από τη θέση της Ελλάδος αντιπολίτευσης που μας ενέταξε γραμμός κατά στις τελευταίες εκλογές. Και να είμαστε γεροί να περάσουμε αυτά τα 5 χρόνια και να διεκδικήσουμε το όραμά μας μετά από 5 χρόνια. Μια και είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, από αυτό το βήμα που μου δίνεται η ευκαιρία την τελευταία φορά, πάνω απ' όλα θα ήθελα από τα μάτια της καρδιάς μου να εκφράσω και να ευχαριστήσω όλους τους συντημότες που όλα αυτά τα χρόνια με στήριζαν να μπορώ να αγωνίζουμε από αυτόν τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά δεύτερον, ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, είτε με τα θετικά είτε με τα αρνητικά στοιχεία, γιατί πιστεύω μέσα από αυτούς τους όρους πάντα τα συμπεράσματα είναι θετικά προς όφελος των συμπολιτών μας. Να πω καλή επιτυχία στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο και εύχομαι ολόψυχα ο Δήμαρχος και τα νέα μέλη που θα διοικούν το Δήμο και θα έχουν την κύρια ευθύνη της διοίκησης αυτού του τόπου να έχουν δύναμη να σταθούν στο ύψος τους, διότι οι οικονομικές συγκυρίες είναι δύσκολες και νομίζω χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας
και ειλικρινά εύχομαι η καινούργια Δημοτική Αρχή να πετύχει σε αυτό το έργο προς όφελος όλης της δραμηνής κοινωνίας. Τις τοποθετήσεις του κυρίου Ζούτου, του κυρίου Παπαϊμανοήλου και του κυρίου Κάρικα, αρχικά θέλω να τους ευχαριστήσω για τις ευχές και να ζητήσω προσωπικά από τον Γρηγόρη τον Παπαϊμανοήλου ως νέο Δημοτικό Σύμβουλο στη νέα Δημοτική Αρχή την συνεργασία που απαιτείται, όπως συνεργασία απαιτείται και με όλους τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους τους τρεις μήνες. Παρατηρείται μια αρνητική λειτουργία. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί του ότι θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τοποθετηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και να κοιτάξουμε από κοινού όλοι μαζί, δήμαρχοι, δημοτικά συμβούλια και δημοτικοί σύμβουλοι, αν μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο, να το κάνουμε πράξη. Στη δεύτερη τοποθέτηση του κ. Ζούτου, συμπαραστάτης του Δημότη. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό θεσμό. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε πράξη, να υπάρξει αυτός ο θεσμός, γιατί βοηθάει την λειτουργία του Δήμου, βοηθάει τους πολίτες, βοηθάει και την ίδια Δημοτική Αρχή. Πάνω στο κομμάτι του κυρίου Παπαϊμανοήλου στο θέμα παιχνίδια, πρόσφατα σε συνέντευξή μου είχα τοποθετηθεί και είχα πει ότι θα ζητήσω με όλες τις παρατάξεις να συζητήσουμε από κοινό αυτό το θέμα του συμπαραστάτη του Δημότη στη λογική να εκλεγεί άνθρωπος ο οποίος θα ασκήσει αυτό το λειτουργήμα. Γιατί για μένα αυτός ο θεσμός είναι λειτουργήμα. Άρα θα επιδιώξω από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τις αντιπολιτεύσεις να μπορέσουμε να εκλέξουμε άτομο σε αυτό το θεσμό.